Καλημέρα, Vlogmas Day 10 σήμερα. Φτάσαμε μέρα 10, παιδιά. Ακραίο, δεν το περίμενα. Λέω εντάξει, αποκλείται να μπορέσω να κάνω τόσα πολλά βίντεο, καθημερινά βίντεο. Ήρθα για κούρεμα. Φέι δεν την έχω ξυπνήσει ακόμα. Θυμότανε και ήθελα να κουρευτώ έτσι πρωινό-πρωινό, να γίνω ο Μίκος όπως λέει και εκείνη. Δηλαδή να μου φύγει το μουσι και να πάω φρέσκος να την ξυπνήσω μετά. Εγώ είμαι πάλι 15 χρόνια νεότερος, όπως με βλέπετε. Τώρα, πριν πάμε στη Φέη να την ξυπνήσουμε, που μάλλον θα έχει ξυπνήσει γιατί είχε κόσμο στο κομματήριο και άργησε να με κουρέψει, θα πάω να σας δείξω το μαγαζί, παιδιά. Το μαγαζί προχωράει για το hey.store. Το site που έχουμε το ανοίγουμε και σε μαγαζί, δεν το ξέρετε. Πώς δεν το ξέρετε, μα κάθε μέρα σας το λέω. Να, παιδιά, φτάσαμε. Είδατε εδώ πέρα, όλη μέρα έχουμε μαστόρους. Σήμερα είναι η μέρα που βάζουμε το πλακάκι σε όλο το μέρος. Θυμάστε το παλιό πλακάκι που ήταν το μούφα, ε. Τώρα αλλάζει. Δεν μπορείτε να πείτε, ούλτρα χριστουγεννιάτικος. Η μπλούζα που μου έκανε δώρη Φέη στο προηγούμενο vlog μας. Για να το δούμε. Κοιμάται ή ξύπνησε. Γεια. Κάκουσα πόρτα. Καλημέρα, πότε ξύπνησες? Καλημέρα. Α, με την πιτζάμα σου. Ω, το κορίτσι, το κορίτσι. Τώρα ξύπνησες, πότε σηκώθηκες? Λίγο, περίμενε. Θα μου δείξεις, τι θα μου δείξεις? Εδώ με τι ενέργεια ξέρετε το κο... Δώρα μου! Στήληξα νέα δώρα για refill. Να σου πω κάτι, τα δικά μου έχουν αργήσει πάρα πολύ και δεν ξέρω πού είναι τα υπόλοιπα. Να μην τα έπαιρες από την Κίνα. Ποια Κίνα, γιατί το πληθρολόγιο από την Κίνα το πήρα, μωρέ. Δες εδώ, ολόκληρο setup της έκανα. Ναι, και χάλασε χθες! Και χθες, χωρίς πλάκα. Δεν λειτουργούσε καλά αυτό το πληθρολόγιο. Μάλλον, να σου πω κάτι. Το επεξεργάστηκα. Μάλλον φταίει το βίσμα από πίσω. Αν αλλάξω το βίσμα, παίζει να δουλεύει κανονικά. Γι' αυτό δουλεύει αυτό κανονικά. Μιλούσαμε τη Δέσποινα για σένα. Τι έλεγες? Δεν σου λέω τι έλεγα. Ένα. Τι λέγατε για μένα? Δεν σου λέω. Κάτσε να κάνω restock τώρα. Άσε με. Κλειστούς και να πάω να γνωστώ. Κάτσαμε στον καναπέ, παιδιά, και ξεκινάμε νέα σειρά. 4 επεισόδια, πάλι μια σεζόν. Ναι, έτσι βρίσκουμε μικρούλες. Δηλαδή, μέσα 30... αυτό το πρώτο επεισόδιο λέει ότι είναι 33 λεπτά. Οπότε κλέβουμε χρόνο μέσα στην ημέρα. Βλέπουμε ένα επεισόδιο κάθε μέρα. Σε 4 μέρες τέλος. Είχαμε ξεκινήσει πριν από κάτι μέρες στην άλλη σειρά. Πώς λέγονταν, μια σχεδόν κανονική οικογένεια. Που ήταν ωραία. Και τώρα αυτή λέγεται Εμονή. Οπότε για να δούμε. Τελείωσε το πρώτο επεισόδιο. Παιδιά, και τώρα μπήκα... Να παίξουμε λίγο Call of Duty. Αλλά δεν τα πάω και τόσο καλά, έλεγχα είναι. Όχι απλά δεν τα πάει καλά, ένα 8 χάνει. Αφιερωμένο αυτό το κύριο, παιδιά, για εσάς. 3, 2, 1. Δεν βρίσκω άτομο. Ναι, ένας. Δύο! Έχουμε παραγγείλει μία ώρα τώρα και ακόμα να έρθει και εμείς πεινάμε. Και του έχω πάρει έκπληξη. Μόλις ήρθε το delivery. Έχουμε εδώ. Μας πήρε λίγο κάτι να φάμε, αλλά αυτό σαν τούρτα είναι να πούμε αυτό το πράγμα. Όταν πήρα χυμό, αυτό είναι για σένα το μικρό. Στον το δικό μου. Και τούρτα είναι για μου. Τούρτα είναι. Τι είναι? Δεν είναι τούρτα. Ανυπομονώ να δω τι πήρε. Εμένα μου πήρε μπέργκερ. Ναι, πρωινό μπέργκερ. Άμα δεν ανοίξει το μάτι με μπέργκεράκι. Ωραία επιλογή. Ωραία. Κάτι μικρό πήρα εγώ. Αυτό εδώ είναι κλαμπ σάντουιτς. Έγραφε extra large και τέτοια. Όχι, αυτό. Τι κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ το κλάσι. Και του Νίκου κάνει 6 ευρώ. Πήρε το μαγαζί. Παιδιά κόφιλα. Non sponsor. Ήρθε και ο Έπι στην παρέα μας με το Hate Boss και βλέπουμε το βίντεο του με το σκιουράκι. Πετάχτηκα μια γρήγορα γυμναστήριο τώρα που η Φέη ετοιμάζεται. Με το που πάω σπίτι φεύγουμε, πάμε στο Christmas Factory. Μου έκανε χθες έκπληξη τα εισιτήρια. Το χθεσινό μου δώρο ήταν αυτό. Μαζί με το φιτράκι το χριστουγεννιάτικο. Κάνω μπαμπαμ στήθος και με το που γυρίσω φεύγουμε απευθείας. Οχ, θα με βρίζει η Φέη, θα με βρίζει. Έχω αργήσει παιδιά. Τρέχω γιατί εκείνη, αν έχει ετοιμαστεί και με περιμένει, δεν μπορείτε να φανταστείτε, παθαίνετε, αγωνίζετε. Είπαμε τέσσερις. Και τι ώρα είναι τώρα, 4:03, 4:03 λεπτά. Έτσι θα κάνει. Δεύτερη φορά, 2 στα 2. Δεν ούτε κουδούνι, ούτε να ανοίξω, δεν μπορώ τίποτα. Δεν θα πάμε τελικά. Πήγε να τη φύσεις, θα φτιάξεις και μια παραγγελία. Άντε. Με τραβώ, το έχω ξαναπεί. Όχι, συγγνώμη. Δεν είναι Νίκο, τα παιδιά έτσι μας βλέπουν. Ζεύγος για ένα κόπουλο. Ένα κόπουλο. Είσαι έτοιμη να δεις χριστουγεννιάτικα στολισμένα που σου αρέσουν? Ναι, εγώ τι σε πάω. Η μαμά του Νίκου έχει γιορτή και μας έδωσε γλυκάκια. Και έβαλα και την τσάντα. Α, ναι, καινούργια τσάντα που πήραμε χθες. Πού ήταν? Προχθές. Ωραία, έχει βγάλει πολύ κρύο, ρε. Άλλες χρονιές τέτοια μέρα κάναμε μπάνιο στη θάλασσα. Τι λες, μωρέ? Τι, έχω φωτογραφία στο Facebook. Μόνο εσύ ατρελό. Πάμε τώρα στο Factory να δούμε εδώ πέρα χριστουγεννιάτικα πραγματάκια. Να πάρουμε καμινάδα που θέλει. Του το είπα, τι. Και θα σας τα δείξουμε όλα. Ναι, είχαμε πάει και πέρσι. Το είχαμε τραβήξει βίντεο πέρσι. Όχι, καλέ. Όχι. Όχι. Α, τότε ζούσαμε τη στιγμή, αλλά και τώρα τη ζούμε, δείτε. Είχαμε πάει και στην Κάβια και θέλω πάρα πολύ να ξαναπάμε. Αν είχαμε πάει στην Κάβια, σε ένα παιχνίδι που έχει μέσα εκεί πέρα που σε πηγαίνει σαν το αλλού. Αλλά εγώ δεν χώρα εκεί πέρα, είναι για τα μωρά. Τέλος πάντων, για να πάμε να δούμε τι έχει σήμερα φέτος. Φτάσαμε Christmas Factory. Σε λίγο θα είναι όλα φωτεινά με λαμπάκια και τέτοια. Ήρθαμε νωρίς γιατί έχει να παίξει τουρνουά το παιδί. Ναι, εντάξει. Να μην παίξουμε κι εμείς ένα τουρνουά.
Βουαλά. Τι υποδοχή. Ωραίο, ωραίο Αστερίξ. Πάμε στον Αστερίξ. Ωραία είναι, παιδιά, ωραία, πολύ ωραία. Όλα στολισμένα. Πώς θα καταλάβουμε vlog μας, αν δεν πηγαίνουμε σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Μας βάλανε για αυτά τα βραχιολάκια. Πού θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε μια βόλτα να τα δούμε όλα και μετά πάμε να σου πάρω καμινάδα να φας που έχεις λυσάξει. Πλάκα έκανα, εννοείται, άσε την βόλτα και θα κόψουμε κατευθείαν ένα κουδάκι. Κόλλημά του, παιδιά, το κόλλημά του. Για σένα δουλεύω, ρε, μωρό μου. Ναι, για να δούμε, θα μου πιάσει τίποτα. Λοιπόν, μπέμπα, για σένα δουλεύω, σου λέω. Θα σου πιάσει τον Garfield, είναι αυτό. Πάμε, Garfield. Πάμε, Garfield. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, για σένα. Σένα, το πατάω. Ναι, καλά! Ναι, καλά! Ευχαριστώ! Μπέμπα, για να πει καλά η βόλτα μας, ξεκινάμε με τον Garfield. Ναι, καλά! I'm so happy! Εδώ είναι το μέρος που τρώμε copyright από τη μουσική. Αλλά πάρτε μια ιδέα. Το καρουσέλ, η ρόδα και τώρα πάμε στο εργοστάσιο γλυκών. Τα αρέσει? Ναι. Εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής. Πες ότι η ώρα να φτιάξουμε κι εμείς κάτι. Θα φτιάξουμε. Δεν ξέρω, θα φτιάξω, ήρθα εδώ. Σαν μικρό παιδί, μωρέ. Θα φτιάξουμε την τούρτα του Άι Βασίλη. Με έχουμε εδώ πέρα μερέντα. Έχουμε αυτό εδώ το τέλειο. Ελπίζω να μην τα φάει κάποιο κατά πάνω. Μας είπαν ότι εδώ φτιάχνουμε ο καθένας τον μπισκότο του και μετά μπαίνει πάνω στο την τούρτα του Άι Βασίλη. Μετά το χθεσινό vlog που φτιάξα τα μπισκότα. Αυτό μου είναι παιχνιδάκι. Για να δω τι μπισκότα θα φτιάξεις. Τι σχήμα θα διαλέξεις. Θα διαλέξω σχήμα καμπάνας ή σχήμα μπότας. Όχι αυτό, ανθρωπάκι. Κοιτάξτε, είστε μεγάλοι. Α, τέλειο, ευχαριστούμε. Φτιάχνετε και εσείς με το αγόρι σας μπισκότα. Καλά, εντάξει. Για από τα χεράκια μου θα φάτε τα μπισκότα. Τώρα τσεκάρετε, κάνουμε έτσι. Συγκεντρώνετε εδώ πέρα. Ακόμα εσύ τι έχεις κάνει εδώ πέρα. Δείτε εδώ πέρα, φτωχό. Φτωχό, εντάξει. Παιδιά, του δώσαν περισσότερο ζυμάρι, είναι άδικο. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ τα έχουν στολίσει τέλεια. Αυτή είναι η τούρτα που θα μπουν μετά. Έτοιμα τα μπισκότα σου. Έφτιαξα έναν άνθρωπο, έναν Άι Βασίλη, ένα ξυγενειάτικο δέντρο, άλλον ένα μικρό άνθρωπο. Ξέρετε τι έφτιαξε πριν, Φέι. Έφτιαξε μια. Ειδικό. Το που ήθελε να φτιάξει και είπα μην τολμήσει. Φτιάξαμε τα μπισκότα του Άι Βασίλη, τώρα πάμε να φτιάξουμε. Βασικά δεν θα φτιάξουμε, απλά θα δούμε το αρχηγείο του. Ωχ, δε. Και ναι, αυτό είναι το αρχηγείο του, παιδιά. Είδατε παιδιά εδώ πέρα, έχουμε και θαυμαστές. Subscribe! Πάμε! Ήρθαμε να γράψουμε γράμμα τώρα στον Άι Βασίλη. Πρέπει να βρούμε το γρίφο, πόσο ζυγίζει εσάς. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το πιο ωραίο είναι εδώ μέσα. Για να μας δώσουν μια σφραγίδα, μας έχουμε σφραγίδες. Πρέπει να κάνεις αντιστοίχηση. Τι κάνει, πανέφερε. Ο σάκος του Άι Βασίλη είναι 60 συν 40, 20, 120 ζυγίζει. Το βρήκαμε, άρα πήραμε σφραγίδα. Πρώτο γράμμα εσύ θα πεις τα ζητήσεις. Αγαπημένο Άι Βασίλη, φέτος θα ήθελα να έχω. Το GTA 6. Έλα GTA 6, κάτι άλλο. Και αβίλα. Νίκο, εγώ δεν υπάρχω. Βάλε εσύ γράμμα. Εσύ τι θα ήθελες, κούκλα? Να έχω ένα σπίτι της Barbie. Τι λες, ρε μωρό μου? Αφού άσχετα λες. Ωραία, ωραία, πες. Γεια μας. Τι γεια μας, ρε, τι. Α, για μας. Ναι. Ωραία, έλα, γράψε. Θα ήθελα να έχουμε υγεία πρώτα απ' όλα. Γιατί αν δεν έχουμε υγεία, όλα τα άλλα τι να τα κάνουμε. Ναι, εντάξει, εκτός από την υγεία, τι άλλο. Υγεία και τύχη. Γιατί σου είπαμε, είσαι υγιής και σου πέσει ένα μπαλκόνι, θα πεθάνεις. Άρα και τύχη θέλω. Το μήκο. Όχι, δεν θα ζητήσω κάτι για σένα, γιατί δεν συζήτησες για μένα. Μωρό μου, εννοείται. Να έχω μια καινούρια μύτη, πλαστική. Αχ, άστο, δεν έχει πιάσει το νόημα. Πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Ωραία, κάτσε να σκεφτούμε να ζητήσουμε σοβαρά τώρα. Γράψε κάτι, εγώ δεν σου είπα. Ξέρω. Αναποφάσιστε. Αγάπη, έφτιαξε. Πάμε, πες. Έφτιαξε το γράμμα. Έλα ρε μωρό μου. Αγαπημένα μου, Άγιε Βασίλη. Φέτος θα θέλω να έχω υγεία τύχη, την οικογένειά μου καλά και το αγόρι μου. Και το αγόρι σου. Και πού το βάζουμε το γράμμα? Σήκω, σήκω. Κάντε ησυχία εδώ, παιδιά, γιατί κοιμούνται τα ξωτικά. Μην τα ξυπνάς, έλα εδώ. Εδώ μπαίνουν τα δώρα και μέσα από τους μαγικούς σωλήνες πάνε στο Άι Βασίλη. Εδώ κάθεται ο Άι Βασίλης. Πάμε για ελαττοφύτευση. Καλώς ορίσατε, ελάτε. Γεια σας. Ποιος θα φυτέψεις μαζί? Στα φυτέψεις. Έλα. Έλα. Θέλω να πάρεις ένα εργαλείο και να κάνεις μια μικρή τρυπά στο χώμα. Όπως αρέσει. Εντάξει. Δύσκολο, ε. Έλα, έλα, σιγά το πράγμα. Δεν είναι δύσκολο. Νίκο, γιατί δεν μπορώ να φυτέψω. Για να δούμε πόσο δύσκολο να κάνει μια τρυπά. Εντάξει, δεν θα μπω εγώ μέσα, δεν θα κάνω φωτογράφια. Θέλω να πάρει το μαγικό σκουκουνάρι και να ρίξει μέσα. Αυτό θα γίνει χριστουγεννιάτικο, έλα. Τώρα θέλω να κλείσει και να σκέφτε τρύπα. Τι άλλο χρειάζεται φυσικά για να μεγαλώσει το δέντρο? Έτσι, μπράβο. Πίσω δεν έχουμε μαγικό νερό. Θα ρίξουμε πάνω το μαγικό μας νερό.
Και τώρα θέλω να κάνεις ένα τελευταίο πράγμα, εντάξει. Θέλω να κλείσεις τα μάτια σου και να κάνεις μία ευχή. Αυτό είναι το ευχαριστώ από τη φύση γιατί τη θέλεις ένα νέο δέντρο. Κάθε φορά που θα φυτεύεις κάτι, θα κάνεις και μία ευχή. Εντάξει. Παρακαλώ. Εντάξει. Έκανε έτσι. Ωραία. Θα ευχηθώ και εγώ για εσάς, παιδιά, καλές γιορτές. Και μακάρι το δέντρο σου να γίνει τόσο μεγάλο στα όνειρά σου. Να μην σταματήσει ποτέ να ονειρεύει. Πήραμε και κάτι τζουράκι. Τέλεια, παιδιά, εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Α, δεν άφησε το γράμμα σου. Δεν το άφησε κάπου. Ξέρεις που είχα βρει ταχυδρομείο. Εκεί πέρα, πέρα. Θυμάσαι που σου έδειξε και λέω εδώ πέρα για ένα ταχυδρομείο. Εντάξει, τώρα κράτησε το για σένα. Όχι. Γιατί δεν θα μου το πάρει το δώρο. Ωραία, πού να το βάλουμε. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε το εργαστήριο παιχνιδιών, ε! Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Έχει και βιβλία, μου αρέσουν. Ναι, ου, μου αρέσουν πάρα πολλά βιβλία. Ζωήσε και σου έχω πάρει και βιβλίο. Όχι, μου αρέσουν. Για πού μπορώ να βρω ένα τέτοιο μηχάνημα, θέλω να το βάλω στο μαγαζί που ανοίγω. Ένα τέτοιο μηχάνημα, έτσι με μπρελόκ. Αφού έχουμε το που έχουμε τόσο μπρελόκ. Άμα ξέρει κανείς που μπορεί να βρω τέτοιο μηχάνημα, ας μου πει. Καθίσαμε εδώ πέρα σε μια καφετέρια. Τώρα που έχει βραδιάσει και έχουν ανάψει τα φωτάκια, είναι τέλεια. Αλλά δεν ξέρω αν θέλετε. Φαίνεται. Αγκαλιά τη σόμπα εδώ πέρα, βγάζει φουλ ζέστη. Παραγγείλαμε δύο ζεστές σοκολάτες και το ζούμε. Και λίγο πάμε σπίτι και έχει τουρνουά Fortnite. Το είχα ξεχάσει, είναι αλήθεια. Έκανα story στο Instagram ότι ψάχνω duo γιατί δεν μπορούσε το hate, δεν μπορούσε κανείς. Βρήκα duo και θα παίξω duo Fortnite τουρνουά σε λίγο. Άντε, καλή επιτυχία να κερδίσει. Ζεστή σοκολάτα, εντάξει, το σήκωνε το κλίμα. Το μεταξύ στα πρώτα 5 vlog μας, μου τσεφάσει δεν τρώω ζάχαρη, δεν τρώω τίποτα και τώρα στα άλλα 5 έχω πάθει θυσμό να πούμε. Ανεβάζω story με τον άντρα μου. Ήρθαμε να πάρουμε καμινάδα. Καμινάδα τρως εσύ. Ναι, είναι τέλεια. Εσύ τι έχεις εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω τα hot dog εκεί πέρα. Α, τα hot dog έχεις εσύ. Ναι. Έχεις ωραία hot dog. Ναι, άμα θέλει να περάσετε όλοι. Αυτό είναι, για εδώ. Ωραία, την επόμενη φορά που θα έρθω να σου πάρω hot dog. Okay. Εντάξει. Έχει εκνευριστεί η Φέη. Δείτε εδώ, πήραμε καμινάδα από το Hans και δες πώς μας το δώσανε. Εδώ στο χωριό, εδώ όμως το πόσο είσαι σκατά. Δηλαδή, εσύ που όταν δούλευες τι είχες, κυπελάκι. Έχαμε κυπελάκι μετά την καμινάδα. Ωραία, τώρα πώς θα το φας. Άμα θες να το φας τώρα, πώς θα τρως. Απλά δίνεις 5 ευρώ και το παίρνεις στον κάδο, μάλλον. Για να δω. Πραγματικά. Πήραμε καμινάδα. Μα όντως, πώς θα το φάμε. Και σου δίνουν και συμβουλές κάτι σε κάπου, σκίζουν το σακουλάκι, να το χαιτάστε μας και στο χέρι, παιδιά. Και εντωμεταξύ το κορίτσι ήθελε να βάλουμε καμινάδα για να την κάνουμε story. Και δείτε εδώ, δείτε εδώ. Πού να το. Όχι απλά story. Εγώ το έκανα story, βέβαια, που την κοροϊδεύα. Άμα πάτε να το δείτε στο Instagram μου. Αλλά τι είναι αυτό. Κυκλοφορώ έτσι στον δρόμο και ντρέπομαι. Ωραία, πάμε τώρα σπίτι μας να την παίρνει τη θέση. Πάμε. Βάλω στολή για να την φας. Ήρθαμε στη μαμά της, πήραμε και ένα δώρο από εκεί πέρα από το Christmas Factory. Το διάλεξε η Φέη. Είναι κοσμητικό, να δούμε αν της αρέσει. Πολύ μικρούλι όμως. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τα διακοσμητικά είναι μικρά, τι θες να είναι δηλαδή. Πήραμε κάτι μεγάλο. Και ο Άρης Χριστουγεννιάτικος, ο Άι Βασιλής. Ω, κάνει και χαρές. Μπράβο, Άρης. Για να δούμε στη μαμά της αρέσει το δώρο που της πήραμε. Άκου, τέλειο είναι. Έλα, Φέη, τι λες τώρα, Φέη μου. Σας αρέσει. Τίποτα. Σάλια, 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 Άρη. Κολλή μου να σε πουλήσω. Κάνε μια δήλωση στα παιδιά. Τα παιδιά όταν έχουν κάτι της παραπάνω το δίνουν σε αυτούς που έχουν κάτι της λιγότερο. Δηλαδή. Είτε ένα δωράκι, είτε ένα ευρώ. Εσύ τι έδωσες. Είτε ένα σάντουιτς, είτε κάτι. Εσύ τι έδωσες δηλαδή. Ε? Εσύ τι έδωσες. Δεν λέγονται αυτά. Δεν χρειάζεται να τα λες δημόσια. Απλά ό,τι κάτι λίγο παραπάνω να έχουν να το δώσουν σε ένα παιδί που θα. Γιατί κοιτάς εμένα, κοίτα το στα μάτια. Αγαπάω! Α, στολίσεις και εδώ, ε! Τώρα ετοιμάζεται να στολιστεί και η κουζίνα. Άμα καταλάβει ότι τράβηξα την κουζίνα έτσι θα με δείτε, αλλά... Όταν θα τελειώσω... Ναι, μαμά, ναι, δεν τα δείξα. Θα δείξεις γορίτσες, τα παιδιά. Έβαλα αυτό το καθρεφτάκι εκεί. Α, τσαχπινιά. Τσαχπινιά, ναι. Εγώ κοιτάω, έσχασα με χριστουγεννιάτικη τέτοια μπλούζα. Είναι το δώρο της Φέης, στο χθεσινό vlog μας. Και τώρα που ήρθαμε στο σπίτι, ποια ώρα είναι που ανταλλάζουμε δώρα. Έχουμε πει 30 μέρες. Ένα δώρο της δίνω, ένα δώρο μου δίνει. Τα κλασικά το λέμε συνέχεια. Θα σου δώσω πρώτα το δώρο σου. Θα σου δώσω πρώτα το δώρο σου. Περίμενε εδώ. Περίμενε εδώ, μικρό πιτσίπι. Καλά Χριστούγεννα, μπέμπα, το δώρο σου. Ευχαριστώ, το βρίσκεις στις σακουλίτσες μου. Unboxing. Είναι. Τι είναι, ναι, είναι ροζ και είναι πολύ χειμωνιάτικο. Wow, είναι σαν τέτοιο που βάζω. Wow, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Για. Είναι τεράστιο. Είναι medium, σαν το νούμερο που φοράς, μωρό μου. Medium φοράω εγώ. Παιδιά, φοράω extra small και small. Μωρό μου, είναι medium, δες. Είναι τέλειο, αλλά είναι τεράστιο. Τι medium, ακριβώς. Γιατί medium δεν φοράς. Extra small και small, ξαναλέω. Ωραία, εσύ μου πήρες extra large boxeράλια, τι μιλάς. Εσύ. Φοράω medium. Εσύ να ζήτησες. Νίκο, είναι τέλειο, ευχαριστώ. Θα τη δω
δοκιμάσω να δούμε αν μου κάνει. Ωραία, το δώρο μου. Πρώτο το δώρο σου και μετά. Σήμερα σε αφήνω ξανά να επιλέξεις. Μ' αρέσει να επιλέγω τα μεγάλα δώρα, αλλά αν πάρω όλα τα μεγάλα δώρα, μετά δεν θα υπάρχουν μικρά δώρα. Ωραία, διάλεξε κάτι μικρούλι τότε. Τι πάρεις πάλι μεγάλο, χθες μεγάλο άνοιξες. Όχι, αυτό θέλω, που είναι και βαρύ. Α, αυτό ξέρω τι είναι. Τι, όπλο. Όχι. Απλά νομίζω δεν θα σου χρησιμεύσει τώρα. Για να δούμε. Ωραία, να ανοίξει κάποιο άλλο. Όχι, άνοιξε το. Σίγουρα. Α, βασικά δεν ξέρω ποιο είναι. Άνοιξε το. Ωραία, για να δούμε τι μου πήρε το κορίτσι μου. Α, αυτό που πίστευα. Δεν ξέρει καν τι είναι. Bath boobs. Boobs. Αυτά δεν είναι που όταν γεμίζουμε την πανιέρα τα βάζουμε μέσα και... Άλλα, τα ναι που μυρίζουν τέλεια για να κάνεις μπάνιο, βρωμιάρι. Ωραία ήταν, μ' άρεσε. Τώρα ήρθε η στιγμή αυτού εδώ πέρα του... της βλακίας που λείπουν όλα. κλασικό. Ωραία, να σου πω κάτι. Άνοιξε μια άλλη μέρα. Όχι! Νίκο! Να, ορίστε, ημέρα 10. Λοιπόν, σειρά σου να φας την ημέρα 10. Φάτουσί. Πάμε. Ισό. Φάτο. Εσείς παιδιά, έλα. Οπότε, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το vlog μας 10. Κάτω στην περιγραφή έχουμε τα link για το site μας. Gaming για, κανάλι. Για τα άλλα μας κανάλια. Το gaming κανάλι που ανεβάσουμε 3 βίντεο την εβδομάδα. Το κανάλι για το μαγαζί. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Και bye.